Πώς μπορώ να κάνω τους συνεργάτες μου να δουλέψουν και να μην τα παρατήσουν? Στο σημερινό μάθημα θα μοιραστώ μαζί σας τρεις σύντομες, απλές, αλλά πολύ σημαντικές ιδέες που έχω δει από την εμπειρία μου, που θα σας βοηθήσουν στο πώς να κάνετε τους συνεργάτες σας να μείνουν περισσότερο κοντά σας, να μην τα παρατήσουν και ότι όντως θα κάνουν τη δουλειά μαζί σας. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος Επαγγελματίας του Μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και αυτό που κάνω, βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε εγγραφή πατώντας στο κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, μπείτε στο GreekCoach.gr / blog. Θα βρείτε το link και στην περιγραφή για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δέχομαι όταν προπονώ δικτυωτές και μία από τις ερωτήσεις που είχα και εγώ στα πρώτα χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά είναι πώς μπορώ να κάνω τους συνεργάτες μου να δουλέψουν και να μην τα παρατήσουν. Γιατί ξέρετε, όταν κάνετε ένα νέο συνεργάτη, ασχολείστε λίγο μαζί του και μετά από λίγο αυτό θα παρατάει, αυτό τι γίνεται? Αυτό σας κάνει να είστε πιο διστακτικοί τις επόμενες φορές που θα προσεγγίσετε κάποιον, γιατί σκέφτεστε, ωραία, ακόμα και αν τον βάλω αυτόν τον άνθρωπο στη δουλειά, μετά μήπως μου φύγει πάλι. Και νιώθετε λίγο μια αμφιβολία, ένα δισταγμό για το πώς θα προσεγγίσετε ανθρώπους την επόμενη φορά. Σε προηγούμενο μάθημα, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ αν το βλέπετε στο YouTube, είχα μιλήσει για το πώς παρακινώ την ομάδα μου. Τώρα θα ήθελα να σας αναφέρω την άποψή μου, βασικά την εμπειρία μου, για το πώς να κάνετε τους συνεργάτες σας να δουλέψουν και να μην τα παρατήσουν. Νούμερο 1. Να είστε εσείς οι ίδιοι το παράδειγμα. Να είστε εσείς το πιο ισχυρό παράδειγμα σε όλη σας την ομάδα, ως ένας άνθρωπος που χτίζεται συνεχώς σταθερά την επιχείρηση. Καθορίστε το ρυθμό, εισάγοντας συνεχώς καινούργια άτομα στο δίκτυό σας. Οι συνεργάτες σας είναι πολύ πιο πιθανό να κάνουν αυτό που βλέπουν τον ηγέτη τους να κάνει, εσάς δηλαδή. Νούμερο 2. Βασικά, δεν θα μπορέσετε να κάνετε ποτέ τους συνεργάτες σας να δουλέψουν. Θα χρειαστεί να βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους βοηθήσετε να ξεκινήσουν σωστά και αφού τους δείξετε πώς να μπορούν να αντιγράψουν τα αποτελέσματά σας και τις δράσεις σας, τότε θα τους συναντάτε στα events, στις παρουσιάσεις, στα σεμινάρια, στα συνέδρια κτλ. Προφανώς, αν είστε και φίλοι πέρα από συνεργάτες, θα επικοινωνείτε και πιο συχνά, θα τους τηλεφωνείτε κάθε τόσο. Μία από τις συνήθειες που θυμάμαι ότι είχε σπονσοράζει μου παλιότερα στην πρώτη εταιρεία που συνεργαζόμουν, ήταν ότι κάθε βράδυ, μόλις τελείωνε τα τηλεφωνήματα που έκανε σε υποψηφίους όλη την ημέρα, έπαιρνε μία λίστα με όλους τους συνεργάτες που είχε και τους συνεργούς αλλά και τους λιγότερο ενεργούς, ακόμα και συνεργάτες που δεν πήγαιναν καν στα συνέδρια στις παρουσιάσεις, τους έπαιρνε τηλέφωνο και έπαιρνε τηλέφωνο να δει τι κάνουν, για όσους πήρε να δω πώς είσαι, τι κάνεις κτλ. Κράτουσε δηλαδή μία επαφή. Πολύ σημαντικό. Κατά τα άλλα, να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τους συνεργάτες σας να δουλέψουν. Μπορείτε όμως να βρείτε τους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν και να μην τους κάνετε να μην θέλουν να δουλέψουν. Να μην τους κάνετε δηλαδή να τα παρατήσουν, να μην τους διώξετε εσείς με τον τρόπο που τους υποστηρίζετε ή τους εκπαιδεύετε. Και νούμερο 3. Οι εκδηλώσεις είναι το μόνο πράγμα που έχω δει στην καριέρα μου που κρατάει τους ανθρώπους στη δουλειά και που τους κάνει να μην τα παρατάνε. Έχω δει ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα, από το να κερδίζουν πολύ λίγα χρήματα έως καθόλου, μέχρι να κερδίζουν πολλά χρήματα, να τα παρατάνε για διάφορους λόγους. Και βασικά, οι άνθρωποι γενικά τα παρατάνε από πράγματα που ξεκινάνε και λίγοι είναι αυτοί που τελικά φτάνουν στον τελικό τους προορισμό και να πετύχουν τους αρχικούς τους στόχους σε οτιδήποτε για να κάνουν. Η συμμετοχή λοιπόν σε εκδηλώσεις είναι ίσως το πιο ισχυρό πράγμα που θα κρατήσει τους συνεργάτες σας στη δουλειά. Άρα, αν θέλετε να κάνετε τους συνεργάτες σας να μείνουν στη δουλειά και να κάνουν τη δουλειά, πρώτον, γίνετε εσείς το παράδειγμα. Δεύτερον, συνειδητοποιήστε ότι δεν θα μπορέσετε να κάνετε τους ανθρώπους σας να μείνουν στη δουλειά και να δουλέψουν, αλλά θα πρέπει να βρείτε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν τη δουλειά και να τους διευκολύνετε στο να πετύχουν. Και τρίτον, οι εκδηλώσεις. Φροντίστε οι άνθρωποι σας να βρίσκονται στις εκδηλώσεις και φυσικά φροντίστε και εσείς να βρίσκεστε στις εκδηλώσεις. Οι συνεργάτες σας θα έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχουν τους στόχους τους αν κατέχουν το αντικείμενο της δουλειάς μας, του δικτυακού marketing. Αν μάθουν πώς να κάνουν σωστά τη δουλειά. Και χρειάζεται να τους δώσετε τα κατάλληλα βήματα ξεκινώντας. Και αυτό πλέον δεν είναι κάποιο μυστικό. Όλα τα βήματα για το πώς να ξεκινήσει κάποιος, πώς να προχωρήσει στη δουλειά, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνει, περιέχονται στο βιβλίο μου στο Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ.
Στο βιβλίο θα μάθετε πώς να ξεκινήσετε σωστά, πώς να βάλετε τους στόχους σας, πώς να μιλήσετε στους γνωστούς σας, στους αγνώστους, πώς να κλείνετε ραντεβού, πώς να κάνετε παρουσιάσεις, πώς να μιλάτε σε ανθρώπους που σας έχουν ζητήσει πληροφορίες μέσω ίντερνετ ή κάτι τέτοιο, πώς να εκπαιδεύετε την ομάδα σας, πώς να καταγράφετε την πρόοδό σας και πολλά πολλά άλλα. Το βιβλίο αποτελείται από πολλά μικρά κεφάλαια, όπου κάθε ένα στο τέλος έχει ένα αντικείμενο δράσης, δηλαδή είναι πολύ πολύ πρακτικό και είναι περισσότερο ένα εγχειρίδιο παρά ένα βιβλίο. Πολύ συχνά λέω το βιβλίο «Το ακαταμάχητο του διαδικτυακού μάρκετινγκ» δεν είναι για να το διαβάσεις, αλλά είναι για να το κάνεις. Αν το έχετε ήδη, μελετήστε το ξανά και ξανά, 10 με 15 φορές. Μάθετε το απ' έξω και ανακατά. Αν δεν το έχετε ήδη, μπείτε στο GreekCoach.gr / book. GreekCoach.gr /book. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό μάθημα. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο και θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα αν το μοιραζόσασταν με άτομα που πιστεύετε θα τους βοηθούσε. Κάντε πράξη τη σημερινή ιδέα, βοηθήστε τους συνεργάτες σας να μην τα παρατήσουν και να κάνουν τη δουλειά. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.